Κοιτάξτε, εγώ με βέβαια μέσα τη Επιτροπή Αλληλεγγύη Πρόσφυγε ή Λάθρα, με ρωμανικό το Λάθρα. Είναι η Επιτροπή μα, υπάρχει εδώ και 15 χρόνια. Το τελευταίο χρόνο, από πέρσι, τον Μάιο-Ιούνιο, η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε στη Χίο, όπως ήταν το δεύτερο νησί μετά τη Λέσβο σε αριθμό προσφύγων σε βασική είσοδο. Μετά τις 23, μετά την Ελληνική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, σταματάει η δυνατότητα, όπως γνωρίζετε όλοι, να φεύγουν οι πρόσφυγες και να πηγαίνουν στην υπηρετική Ελλάδα αφού υπάρχει μια εξέταση και μια ταυτοποίηση με προοπτική για την Ευρωπαϊκή, για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσει αυτή η ιστορία που πρόκειται να γίνει να ρωτηθούν εάν επιθυμούν άσυλο και εφόσον επιθυμούν άσυλο τότε αρχίζει η ιστορία όπου ελέγχεται ατομικά αν για τον καθένα από αυτούς τους πρόσφυγες είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία και με βάση αυτή την ιστορία ή να τους στέλνουμε πίσω ή να παραμένουμε εδώ. Επειδή η υπηρεσία ασύλου δεν λειτουργεί γρήγορα, έχουμε μαζευτεί και 2.500 άνθρωποι, αλλά και αν λειτουργήσει η υπηρεσία ασύλου δεν ξέρουμε πόσο καθαρά θα λειτουργήσει, γιατί όσο λειτουργεί σωστά η υπηρεσία ασύλου, δεν διώχνει πολύ κόσμο πίσω, αλλά όταν γίνονται προσφυγές σε δεύτερο βαθμό, η Επιτροπή, όπως μάθαμε προχθές, απορρίπτει τις απορρίψεις. Μιλήσουν τους ανθρώπους του Τουρκία, δηλαδή πρέπει ένα παιχνιδάκι πώς θα βγάζουμε την Τουρκία ασφαλή χώρα για να γυρνάμε τους πρόσφυγες που έχουν καταταλαιπωρηθεί να τους αναγυρνάμε στην Τουρκία. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί για συνολικά για την κατάσταση στην Τουρκία και πώς ζουν εκεί οι πρόσφυγες. Είναι ένα καθεστώς ελεηνό που αλλιώς έρχεται να καθόρισουν εκεί. Ξέρουν και τις δυσκολίες που έχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρουν και τι αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα και παρόλα αυτά το ότι έρχονται, έχει να κάνει με το μεγάλο ζόρι που αντιμετωπίζουν στην Τουρκία. Αν στην Τουρκία ήταν στοιχειοδός ανεκτά τα πράγματα, θα μέναν. Αλλά όταν το 90% των ανθρώπων δουλεύουν παράτυπα, δουλεύουν σαν δούλοι σε μια Τουρκία η οποία τους φέρεται με σκληρότερους τρόπους, τα αφεντικά παντού είναι ίδια και η μετάλλευση παντού είναι ίδια, τότε αναγκάζονται να έρχονται στην Ελλάδα, δεν τους δέχεται να ανοιχτές αγκάλες. Λοιπόν, αυτό το οποίο ζούμε τώρα στην Χίο είναι το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 2.500 ανθρώπους σε τρία μέρη. Ένα ήταν το κέντρο καταγραφής, το οποίο μεταγράφηκε σε κέντρο κράτησης. Βέβαια, μετά τις 25 μέρες ο νόμος λέει ότι δεν μπορούν να κρατούνται οι άνθρωποι. Και τι να τους κάνουν, δηλαδή, πού να τους κρατάνε. Τους αφήνουν και βγαίνουν. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι εμπλουτισμένοι πάνω στο νησί. Ορισμένοι έχουν 2-2,5 μήνες πάνω στο νησί, πολλοί από αυτούς. Ένας δεύτερος χώρος είναι η Σούδα, μέσα στην πόλη και ένας τρίτος χώρος είναι ένας χώρος του Δημηταθέ κοντά στην πλατεία της Χίου. Στην πλατεία της Χίου. Την κεντρική. Χθες το βράδυ, χθες στη Σούδα, έχοντας φτάσει σε απόγνωση κάποιοι από τους πρόσφυγες, βάλαμε φωτιά σε κάποιους από την πάθρα. Μέχρι χθες είχαμε και απεργούς πείνας, βάλαμε στις 4 το απόγευμα φωτιά σε κάτω απορριμμάτων. Λόγω των πλαστικών η καπνή ήταν τεράστια, πήρε φωτιά και κάποιες σκηνές. Δημιουργήθηκε πανδημόνια. Ευτυχώς επενέβη γρήγορα η πυροσβεστική. Έκανε γενναίες προσπάθειες να σβήσει τη φωτιά. Αλλά είχαμε άλλα έκτομα. Εκείνη την ώρα διάφοροι αγανακτισμένοι πολίτες και ουσιαστικά επρόκειτο για θησαυλίτες, μέσα από πρωτοπαλίκαρο τους μηνύθηκε όνομα της Μερνικούσης. Συγγνώμη, μπορείς να επαναλάβεις το όνομα, Δημήτρη. Πώς? Δεν είπες το όνομά του προηγουμένως, Χρυσαλίτζη. Ναι, είπε της Ματθαίος Μερνικούσης, είναι δημοσιευμένο παντού, γιατί είναι στον τοπικό τύπο, γιατί είναι μηνύσεις, είναι μήνυση. Αυτός κάποια στιγμή κρατούσε μία μάνικα και έριχνε νερά παντού, επάνω στους πρόσφυγες, χωρίς να έχει καμία δικαιοδοσία,
Ευχαριστήσουμε, δεν ξέρω πώς βρέθηκε να έχει μια μάνικα και να χτυπάει με νερό τους πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες χτυπάει το νερό και μετά απειλούσε, χτύπησε ένα προσωπικό που ήταν λίγο σοβαρά στο κεφάλι, το οποίο βρέθηκε στο νοσοκομείο. Υπήρχαν και 3-4 άλλοι μπράβοι μαζί του με σιδερένια κλόβ στην περιοχή. Και μετά από αυτό χύμιξε σε 3 αλληλέγγυους, 2 άντρες και μία γυναίκα. Υπήρξε φραστικό επεισόδιο και στο τέλος χύμιξε και χτύπησε νοσηλευτή του νοσοκομείου Χίου, ο οποίος είχε έρθει για να προστατεύσει, να δει τι ανάγκες θα υπήρχαν κατ' εντολή του νοσοκομείου, της διοικήτριας του νοσοκομείου, που έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά. Να πάει να δει τι ανάγκες υπάρχουν. Έχει ένα έκτακτο περιστατικό, τι τραυματισμούς μπορεί να έχει, ποιους ανθρώπους μπορεί να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, να ειδοποιήσει για να υπάρχει ετοιμότητα στο νοσοκομείο. Και του χύμιξε, τον χτύπησε στα πόδια, τον έριξε κάτω, τον χτύπησε και στο πρόσωπο, τον χτύπησε και στο σώμα, τον έριξε κάτω και ευτυχώς δεν τον τσάκισε εντελώς με το ασία στο πρόσωπο. Γιατί ήρθε σε εκεί. Μιλάμε ότι ο συγκεκριμένος μάλιστα είναι βαρύ παρόν, έχει 30 κιλά, πολεμικές τέχνες κτλ. Όπως είναι όλοι αυτοί, όλα αυτά τα κουμάσια. Λοιπόν, μετά από αυτό έγινε μήνυση από τον νοσηλευτή και βέβαια την είμαι. Όχι απλά αξιοσημείο, αλλά εξοργιστικό ότι η αστυνομία, η οποία ήταν εκεί, ακόμα και ο διοικητής της αστυνομίας και τα ΜΑΤ, δεν κάνανε τίποτα εκείνη την ώρα. Παρακολουθούσαν απαχώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βέβαια η βιοποία τροφοδοτείται τόσο από την έλλειψη σαφούς κυβερνητικής πολιτικής και έλλειψη μέσων, η οποία εξαθλειώνοντας τους πρόσφυγες, τους φέρνει σε ένα σημείο ώστε οι πιο εξαθλειωμένοι, πιο τα βλέπουν να τους σώζονται τα χρήματα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουμε πια, είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί αύριο. Θα τους φορτώσουν, θα τους πάνε στην Τουρκία. Πόσο καιρό θα μείνουν στοιχείο. Αν είχαν 5 παράδες, αυτά τα λεφτά έχουν εξαντληθεί μέσα από μια προσπάθεια να αγοράσουν το πρόθυμα και οτιδήποτε. Γιατί οι συνθήκες είναι πολύ κακές. Με εξαίρεση την κοινωνική κουζίνα, μια κοινωνική κουζίνα η οποία τους πηγαίνει φαγητό ποιότητας, όλες οι άλλες ιστορίες είναι κακές. Εξαρτούνται οικονομικά, εξαρτούνται ηθικά, δεν ξέρουν τι θα τους προκύψει στο μέλλον, δεν ξέρουν πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρίσκονται σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να κάνουμε αυτή την κίνηση απόγνωσης που βεβαίως κανέναν δεν ωφελεί και έδωσε την αφορμή να λένε διάφορα. Την ίδια στιγμή, μαζί με την απουσία κυβερνητικής πολιτικής, υπάρχει και μια εντελώς κακιά προσέγγιση από τις τοπικές αρχές, η οποία βγάζει. Τους παρουσιάζει σαν πρόβλημα, σαν το μείζον πρόβλημα και δεν ξέρει πώς να τους κρύψει από οπουδήποτε, αντί να κοιτάξει πώς θα πιέσει την κεντρική εξουσία, την κεντρική κυβέρνηση, ώστε να χρηματοδοτηθεί με προγράμματα τα οποία μπορούν να υπάρξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σε μικρές δομές, δεν μπορεί να είναι περάσει σε στρατόπεδα, σε μικρές δομές και βέβαια να προωθηθούν και στην υπηρετική Ελλάδα, να προχωρήσουν και όλα αυτά. Γιατί εντάξει, και το νησί μπορεί να αντέχει, ας πούμε, 2.000 ανθρώπους, μπορεί να αντέχει παραπάνω. Κάποιοι μπορεί να αντέχουν κι άλλοι. Και δεν πρέπει να μένουν σε μεγάλα στρατόπεδα, γιατί τότε διωγγώνεται το θέμα. Ενώ αν μένουν σε μικρές δομές, μπορούν σιγά σιγά να ανταχθούν στον κοινωνικό μισθό. Είναι σαφές αυτό. Εδώ δηλαδή έχουμε να κάνουμε με το πρόβλημα προσφύγων οι οποίοι δεν έχουν αναγνωριστεί σαν πρόσφυγες. Είναι σε μια προσωρινότητα που κρατάει πάρα πολύ και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι ακόμα χειρότερα από τους ανθρώπους που έχουν φτάσει στην πολιτική Ελλάδα και ήταν πριν είχαν έρθει στον ελλαδικό χώρο πριν από τις 23. Αυτή είναι η κατάσταση. Το άσχημο είναι ότι φτάσαμε στο σημείο οι αλληλέγγυοι να γίνονται αντικείμενο, να υφίστανται επιθέσεις. Έτσι και δυστυχώς είχαμε και την ανοχή της αστυνομίας. Υπάρχει βέβαια, θα υπάρξει αντίδραση από τον δημοκρατικό κόσμο. Έγινε ήδη καταγγελία, μήνυση Έλληνα από τον Παθόντα, έγινε καυτηριασμός από το νοσοκομείο, βγήκαν ανακοινώσεις από διάφορες δυνάμεις πολιτικές και από την επιτροπή μας φυσικά, αμέσως. Και θα προχωρήσουμε σε μια εγρήγορση ώστε τέτοια φαινόμενα να αποτραπούν, να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Ούτε της απόγνωσης των προσφύγων που να
οδηγούν σε καταστάσεις καταστροφής, ας πούμε, αυτών των σκηνοτών, των εγκαταστάσεων, των είτε με άσχημη ιστορία, πολύ άσχημη, ούτε όμως να έχουμε και ιστορίες αυτοδικίας όπου οι Ναζί να βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν την πολιτική που ξέρουν.